Να βγούμε έτσι στον δρόμο, να πειράσουμε. Νομίζουν ότι οι επιχειρήσεις έτσι στέκονται. Ξέρουν τι στα κάτω στα γραφεία τους. Ξέρουν τι δυσκολίες υπάρχουν. Μας νοικιάσουν ένα χώρο. 12 μήνες το χρόνο, συγγνώμη Γιάννη, 12 μήνες το χρόνο, χωρίς να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 8. Υπάρχουν καιρικά φαινόμενα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Μόνο 3 μήνες μας αφήνουν να δουλέψουμε. Ζητάμε προστασία στον κόσμο. Οργή επιχειρηματιών στον χώρο εστίασης, οι οποίοι προχώρησαν στη διαμαρτυρία στη Λότζια, διεκδικώντας μία μόνιμη λύση για τις όψεις των καταστημάτων τους. Πώς, εκτελώντας, καταστρέφοντας, πυροβολώντας, απαγορεύοντας, χωρίς σχέδιο, έτσι θα αντιμετωπίζεις. Αυτό γίνεται από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί γίνεται κάτι άλλο. Να έρθουν να νιώθουν υπερήφανοι κάποιοι από εδώ μέσα που εκτελούνε. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να πληρώνουμε ό,τι δουλεύουμε, να τα βγάζουμε, να πληρώνουμε στις τεντάδες, στις μαστόρους και κάθε μέρα να έρθουν να μας λένε χαλάστε τα. Προχειρότητα βλέπω, επιπολαιότητα και από κάποιους βλέπω και κακία. Σε λίγο θα κάνουν και πάρτι επειδή θα μας σκοτώσουν. Οι στιγμές έντασης κυριάρχησαν στη διάρκεια συνάντησής τους με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος υποστήριξε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για μια μεταβατική λύση μέχρι ότου δοθεί οριστική λύση μέσω μελέτης που δρομολογεί ο Δήμος. Εν τω μεταξύ θα βρούμε μια μεταβατική λύση, έχουμε υποβάλει ένα σχέδιο στην αρχαιολογία, περιμένουμε να το πάρουμε πίσω για να δούμε τι προβλέπει μεταβατικά έως ότου τελειώσει η μελέτη του Δήμου. Η μελέτη του Δήμου είναι ολοκληρώσιμη, πότε πιστεύετε? Θέλει καιρό. Χωρίς να έχει καταλήξει σε κανόνες, έχει θέσει σε ομοιρία όλους τους επαγγελματίες, βάζει στο βωμό τον εκλογικό, βάζει τους μικρούς επαγγελματίες, οικογενειάρχες, για να επωφεληθεί και να δείξει ότι κάτι κάνει. Δεν κάνει τίποτα. Με προσβάλλανε επειδή το στόλισα το Ηράκλειο. Ο Δήμαρχος άκουσε προσεκτικά όλα αυτά που του είπαμε και αυτό που αποφασίστηκε εν τέλει είναι να έρθουν σε συνδυασμό με τους φορείς και την αρχαιολογία, η οποία κρεμεί ένα έγγραφο το οποίο θα έρθει τις επόμενες μέρες στα χέρια μας, μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, να γίνει μια ομαδική συνεργασία όλων των φορέων, σύν των μηχανικών που θα ορίσουμε εμείς οι καταστηματάρχες, για να δούμε ποιες είναι αυτές οι δικλείδες. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι μένουν στον δρόμο ήδη. Έχουμε προβλήματα γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε τη διάθεση να βρούμε μια λύση. Αρκεί αυτή η λύση να είναι προς συμφέρον όλων μας και να ομορφαίνει την πόλη. Το Ηράκλειο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το Ηράκλειο είναι τα σκουπίδια. Βρωμάει. Νερό το καλοκαίρι δεν έχουμε που δεν το δίνει κανένας. Αδιαφορία. Μόνο τα καταστήματά μας είναι το πρόβλημά τους.